χρόνος. Και ξεκινούμε με την ελιόπιτα μας. Πάρα πολύ εύκολη εκτέλεση, σε έναν μπολ θα τη φτιάξουμε. Είναι μια αγαπημένη μου συνταγή για διάφορους λόγους. Πρώτον, χρησιμοποιούμε ελιές χωρίς κουκούτσι. Καμιά φορά βρίσκουμε έτοιμες ελιωτές που έχουν μέσα ελιές που έχουν το κουκούτσι τους και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί είναι και επικίνδυνες να σπάσει κανένας κανένα δόντι. Πόσες περιπτώσεις έχουμε να ακούσει. Επίσης, νοστιμή γιατί χρησιμοποιούμε φρέσκο κολιάντρο, ακόμα φρέσκο χυμό πορτοκάλι και σήμερα τη φτιάχνουμε με ένα twist, προσθέτουμε και καρύδια. Και σχετικά πιο χαμηλή σε θερμίδες από παραδοσιακές ελιώτες, γιατί χρησιμοποιούμε λίγο ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο είναι ωφέλιμο μεν, αλλά έχετε θερμίδες του δε, οπότε χρησιμοποιούμε πολύ λίγο. 30 γραμμάρια θα βάλουμε σε αυτήν την ελιώτη. Οπότε πάμε στην εκτέλεση. Μέσα σε αυτόν τον μπολ πάμε να ρίξουμε τα υλικά μας. Πρώτα το αλεύρι μας. Θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Επόμενο υλικό, το νερό μας. 100 γραμμάρια ή 100 ml νερό. Το φρέσκο χυμό πορτοκάλι. Χυμό πορτοκάλι χρησιμοποιούμε 200 γραμμάρια ή 200 ml. Ελαιόλαδο. Όπως σας είπα, χρησιμοποιούμε πολύ λίγο, 30 γραμμάρια θα χρειαστούμε ελαιόλαδο μέσα. Baking powder, θα χρειαστούμε 2 καλά γεμάτα κουταλάκια, οπότε έτσι δέστε τόσο θέλουμε, 2. Θα βάλουμε και λίγη ζάχαρη. Λίγο αλατάκι, θα χρειαστούμε έτσι μισό κουταλάκι περίπου. Και σε αυτήν τη φάση πάμε να ανακατέψουμε αυτά τα υλικά με μια σπάτουλα σιλικόνης. Τώρα πάμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο το σύρμα μας και να φρατέψει λίγο το μείγμα μας. Και τέλος πάμε να ανακατέψουμε μέσα με τη σπάτουλα τις ελιές μας, μέσα οι ελιές μας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε μαύρες είτε πράσινες, ό,τι σας αρέσει. Τα φύλλα κολιαντρού που είναι μπολικά. Και τα καρύδια μας. Τώρα πάμε να μεταφέρουμε το μείγμα αυτό σε έναν ταψάκι. Θα προτιμήσω να χρησιμοποιήσω έναν ορθογώνιο ταψί για κέικ, το οποίο τη βάση του στρώνουμε με λαδόχαρτο για να είναι εύκολο μετά να βγάλουμε την ελιωτή από το ταψάκι της και απλά μεταφέρουμε το μείγμα μέσα. Η ελιωτή μας τώρα είναι έτοιμη να πάει στο φούρνο. Ο φούρνος μας είναι καλά προθερμασμένος στους 170 βαθμούς στον αέρα και θα ψήσουμε για 50 λεπτά, που είναι αρκετός χρόνος, αλλά η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλή. Θέλει την ώρα ντύση η ελιωτή, άρα πάμε φούρνο. Η ελιωτή μας είναι έτοιμη. Οπότε θέλω τώρα να την αφήσω να κρυώσει κανέναν 15 λεπτό για να μπορέσω να τη βγάλω από το ταψάκι της. Και είναι λίγο ζεστούλα ακόμη, αλλά εμένα μου αρέσει και ζεστή, οπότε πάμε να την βγάλουμε. Η ελιωτή αυτή είναι και αγαπημένη μου, οπότε ένα κομματάκι πρέπει να δοκιμάσουμε. Είναι ζεστή ακόμα όντως. Νομίζω όταν τη φτιάξετε, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι αυτός ο συνδυασμός είναι πραγματικά υπέροχος και
Το καρύδι μέσα της έχει δώσει έτσι μια διαφορετική υφή που είναι πάρα πολύ ωραία πραγματικά. Είναι εύκολη, είμαι σίγουρη θα αρέσει. Φτιάξτε τη.